η εξέβρεση εξηλαστήριων θυμάτων είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Από το 18ο αιώνα, οι πρώτοι εργαζόμενοι, μισθωτοί εργαζόμενοι στη Βρετανία, στη διάρκεια τη πρωτόλια βιομηχανική επανάσταση, τότε στην Αγγλία και στη Σκοτία, στράφηκαν πάρα πολύ γρήγορα εναντίον των ατμομηχανών. Τι θεώρησαν υπεύθυνε για τι άθλιε συνθήκε διαβίωσή του. Για το γεγονό ότι στηβάζονταν στα γκρίζα εργοστάσια με αυτά τα μεγάλα φουγάρα υπό το φάσμα της απειλής μια μιας απόλυσης που θα ήταν καταστροφική, έτσι όπως ήταν πλέον αποκομμένη από τη γη των προγόνων τους, από τα χώματα που κάποτε θα μπορούσαν να τους συντηρήσουν, αν δεν έβρισκαν μισθωτή εργασία. Είναι γνωστή η περίπτωση των λουδιτών, οι οποίοι κάποια στιγμή στράφηκαν με βία εναντίον των ατμομηχανών, καταστρέφοντάς τες. Μια πρώτη, αν θέλετε, τρομοκρατική δράση στον χώρο της δουλειάς και των εργοστασίων, της βιομηχανίας τι έφταιγαν οι μηχανέ. Γιατί είναι κακό να έχει μια μηχανή η οποία να κάνει χειρονακτική εργασία και να απαλλάσσει του ανθρώπου από το να την κάνουν. Δεν φταίνε βεβαίω. Ιστορικά, οι χώρε τις οποίε η αυτοματοποίηση προχωράει γοργά, όπου οι μηχανέ αυγατεύουν, όπου γίνονται μεγάλε επενδύσει σε αυτό που ονομάζουμε κεφαλαιουχικά αγαθά, που είναι οι μηχανέ. Σε αυτές τις χώρες βλέπουμε και τη, μεγαλύτερη, τη πιο ραγδαία αύξηση των θέσεων μισθωτής εργασίας. Άρα δεν φταίνε οι μηχανές. Χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιαπωνία. Είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μηχανήματα και ταυτόχρονα με την πιο δυναμική αγορά εργασίας. Δεν φταίνουν οι μηχανές. Φταίμε εμείς οι άνθρωποι που δεν έχουμε βρει έναν ορθολογικό τρόπο να μοιραζόμαστε τα προϊόντα αυτών των μηχανών. Το δεύτερο εξηλαστήριο θύμα είναι ο μετανάστη. Ο ξένος στο πρόσωπο του οποίου πολλοί εργαζόμενοι, ιδίω άνεργοι, βλέπουν ζωγραφισμένη την απειλή. Βλέπουν ίσω μια εξήγηση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, το πρόβλημα εξέβρεση μιας καλής θέση τη εργασία. Πρόκειται για μεγάλη πλάνη, για μια οφθαλμαπάτη, αν θέλετε. Οι χώρε που εξάγουν μετανάστε είναι οι χώρες που είναι καταδικασμένες στην αποτελμάτωση. Αντίθετα, οι χώρες που εισάγουν μετανάστες είναι αυτές που πλουτίζουν. Σκεφτείτε τη συνεισφορά των Ελλήνων μεταναστών σε προηγούμενες δεκαετίες, τότε που πηγαίναν σοριδών στην Αυστραλία, στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και που δεν έχουμε πάει ως μετανάστες. Σκεφτείτε ότι με το μόχθο τους όχι μόνο έκαναν εργασίες που δεν ήθελαν να κάνουν οι ντόπιοι, όχι μόνο Συνεισέφεραν στον πλούτο, στο εισόδημα των χωρών αυτών, αλλά και κάτι άλλο. Συνεισέφεραν στη δημιουργία θέσεων μισθωτή εργασία για του ντόπιου, για του Αμερικανού, του Καναδού, του Γερμανού. Άρα η ανεργία δεν οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο ή στη μετανάστευση. Πρόκειται για εξηλαστήρια θύματα.